τι σημαίνουν εθνικιστικά τάγματα Αζόφ, ξέρουν πολύ καλά τι έχουν τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια από την, από την κατάληψη της Μαριούπολης, από τον έλεγχο αυτών των συγκεκριμένων ανθρώπων. Και επίσης έχω και ανεπίσημες πηγές στα χέρια μου, διπλωματικές, που δεν μπορώ να αποκαλύψω βέβαια τι λένε οι άνθρωποι, αλλά τα λένε δυστυχώς και πολλοί Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν μπορούν να τα πουν δημόσια, τα λένε σε ιδιωτικές συζητήσεις τους. Ότι δηλαδή αυτό περίπου που περιγράφεται ισχύει. Ότι το πρόβλημα στην περιοχή είναι ότι τα τάγματα του Αζόφ δεν υπακούουν πλέον στο Κίεβο. Γι' αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει διάδρομος, γι' αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα συμφωνία. Πάντως και ο πρόξενος Μανώλης Ανδρουλάκης και οι άλλοι διπλωμάτες θα πρέπει να φύγουν με τους αμάχους, παιδιά. Συμφωνώ. Δεν μπορεί όμως το Κίεβο να διατάξει τους εθνικιστές του Αζόφ. Οι άνθρωποι ζουν πλέον σε δικό τους κόσμο, σε δικό τους πλανήτη και δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία δεν θα μας βγάλει κάπου. Έχουμε αποδεχθεί νομίζω όλοι ότι δεν δουλεύει το θέμα των... δεν συμφωνούν στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Όσες απόπειες και αν έγιναν, δεν κατέληξαν σε αποτέλεσμα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα, έτσι. Μα αλλά υπάρχει λόγος μία... υπάρχει. Αλλά δεν θα βγάλεις άκρη. Γιατί έχεις διπλωμάτες για τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί θα σου πούνε οι μένα ότι είναι η ακροδεξή, οι άλλοι θα σου πούνε ότι φταίει. Παιδιά, εδώ το πράγμα προφανώς έχει απλώσει. Από ποια πλευρά κι αν είσαι, δεν μπορείς να μην δεις τα χτυπήματα στα χτίρια, τους αμάχους, τους νεκρούς κτλ. Θες να είναι 5-1, 1-5, 5-3, 3-5. Εδώ μιλάμε για μια καταστροφή η οποία είναι πια καταγεγραμμένη. Εάν υπήρχε κάποιο είδους ασυλία στο προηγούμενο χρόνια από τη Δύση σε αυτό που συνέβαινε στις ρωσόφωνες περιοχές με τους ακραίους κτλ. Για το ένα είναι ένα ζητούμενο. Εδώ όμως εξετάζουμε μια. Το οποίο αν υπήρχε είναι καταδικαστέο προφανώς. Υπάρχει μια πιο απλή αλήθεια σε όλα αυτά. Ναι. Ότι αν υπήρχε κανονική πραγματική συμφωνία. Για τους Αθέους, λέω, την παίρνουν οι Αζόφοι, το Αζόφο, την οι άλλοι από τη Τσετσένη, ή αυτό. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει μια πραγματική αλήθεια. Ότι αν είχε συμφωνηθεί σε επίπεδο κορυφής κάτι πραγματικό και όχι κάτι προσχηματικό, θα είχαν απομονωθεί οι ακραίοι ένθεν κακήθεν. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία πραγματική συμφωνία. Ναι. Είναι μια κουβέντα η οποία είναι προφανώς επιδερμική. Και οι δύο πλευρές εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση. Είναι αυτό που λέω, Θανάσης. Η Ρωσία μπορεί να λέει ότι να οι ακραίοι εθνικιστές τι κάνουν με τους αμάχους τους κρατάνε ομήρους. Η άλλη, το Κίεβο, μπορεί να λέει ότι η Ρωσία δεν θέλει να απελευθερώσει, να εγκαταλείψουν οι όμηροι, ο άμαχος πληθυσμός θέλει να κάνει ένα μακελιό. Φοβάμαι πάντως ότι δεν θα το γλιτώσουν το μακελιό στη Μαριούπολη. Δεν υπάρχουν και κάμερες να τα αποτυπώνουν. Οι άνθρωποι δεν έχουν τρόφιμα, νερό, φάρμακα, ό,τι είναι αυτό να τους κρατήσουν στη ζωή. Χώρια οι αρρώστιες, χώρια η ασυτεία, χώρια όλα αυτά τα οποία είναι απολύτως καταστροφικά. Η ουσία είναι παιδιά, το χρησιμοποιούνται ως ασπίδα οι άνθρωποι. Μα... αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι... μιλάμε για χιλιάδες εγκλωβισμένους. Και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές. Δεν έχει χρώμα αυτό. Εξηγήστε μου για να καταλάβω για το τι συζητάμε. Εξηγήστε μου λίγο. Συζητάμε ότι η Μαριούπολη βρίσκεται υπό πολιορκία για τόσες ημέρες και ότι δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν. Εξηγήστε μου λίγο ποια χρησιμότητα για τον επιτιθέμενο να έχει αμάχους ως ζωντανή ασπίδα. Αυτό που λέει ακριβώς. Αυτό που μπορεί να χρησιμοποιεί ως επιχείρημα, Θανάση μου, ότι... μιλάτε για δική μου εισβολή, όταν οι ακραίοι του Αζόφ δεν έχουν αυτονομηθεί, δεν υπακούουν στο Κίεβο και χρησιμοποιούν τους αμάχους ως ασπίδα. Συγγνώμη, γιατί είναι μόνο ακραίοι του Αζόφ? Το ρωσικό τάγμα Σπάρτα, τι είναι εσύ, Θανάση? Γιατί η Βάγνερ τι είναι εκεί? Αυτό είναι η Σπάρτα. Ναι. Τι είναι η Βάγνερ? Το Σπάρτα ειδικά που έχει και ελληνικό όνομα μας πείραξε. Όχι, νομίζω αυτό ότι έχει ελληνικό όνομα, γιατί είναι από την περιοχή, είναι το ντόπιοι, ρωσόφωνοι είναι αυτοί. Ναι, γι' αυτό είναι, έχει και Έλληνες στις γραμμές του. Ή το Βάγνερ. Το Σπάρτα, γιατί γνωρίζεις, Άκη μου, συγγνώμη, γνωρίζεις εσύ τι πιστεύει το Σπάρτα? Το Σπάρτα ιδρύθηκε από το πιο θρηλυκό οπλαρχηγό ρωσόφωνο που ήταν εμπνευσμένος από τον ελληνικό πολιτισμό επειδή είχε φίλους Έλληνες, το Μοτορόλα, ένας πασίγνωστος πολιτοφύλακας ρωσόφωνος. Αριστεροί ήταν αυτοί οι άνθρωποι, καμία σχέση. Γι' αυτό και αυτοονομάστηκαν Λαϊκή Δημοκρατία. Ναι. Δεν έχουν δηλαδή. Έτσι ακριβώς είναι. Μιλάμε και πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Όχι, ρωτώ εγώ. Ήμαρτον, δηλαδή. Όχι, αυτοί ακριβώς.
Ναι, μα γι' αυτό. Δείχνω, μα τι έχουν ιδεολογία, δηλαδή η Σπάρτα. Καμία ιδεολογία. Είναι ρωσόφωνοι κάτοικοι της περιοχής, πολιτοφύλακες, δημιούργησαν μια ομάδα εθελοντική, η οποία αποτελεί και μία από τις ομάδες που προωθείται προς τη Μαριούπολη. Κάτι θες να πει ο Παντελής, έλα Παντελή. Πολιτοφύλακες, ναι. Λέω ότι υπάρχουν διάφορες ομάδες εκεί. Τώρα το αν οι μεν παρουσιάζονται ως αγγελούδια και άλλοι ως σατανάδες είναι θέμα και το πώς το βλέπει κανείς, έτσι. Να πούμε ότι θα εμπλεκούν σε λίγο και οι τύποι από τη Συρία. Ναι. Έχουν εμπλακεί οι Βάγνερ, έτσι. Έχουν εμπλακεί οι Τσετσένοι. Οι Τσετσένοι τι δουλειά είχαν εκεί τώρα, ένας θεός ξέρει. Ρώσοι στρατιώτες βλέπουμε... είναι οι Τσετσένοι. Άνοιξε ναι, τη γεωγραφία ναι, ναι, να το δεις, Παντελή. Ναι, ρωσική επαρχία ναι, είναι οι Τσετσένοι. Ποιανού στρατιώτες είναι και τι στρατιώτες είναι. Ρωσική επαρχία είναι η Τσετσένια. Ναι, εντάξει. Έχουν εμπλακεί πάρα πολύ περίεργοι τύποι εκεί πέρα, έτσι. Να πούμε και για τη Βάγνερ που έχει νεοναζί αρχηγό και ιδρυτή και όλα αυτά και είναι και στο κύκλωμα της όπως αντιστοίχως Παντελή υπάρχουν ακραίοι από την άλλη πλευρά. Εγώ έχω μία απορία και το ξαναλέω. Ναι. Υποτίθεται ότι μέσα στη Μαριούπολη είναι κάποιοι οι οποίοι είναι άτακτοι, είναι περίεργοι, είναι αζόφ, δεν ξέρω μαζόφ, αζόφ. Αυτούς ο ρωσικός στρατός έχει κάνει μέχρι τώρα 2 εβδομάδες για να τους κατακτήσει και έχει ισοπεδώσει την πόλη. Ο μέγιστος, ο μεγάλος ρωσικός λαός, στρατός, δεν μπορεί να πάντως κάνει πρέπει καλά να, πρέπει να δηλαδή εδώ, αν πέσει και σε κάποια σοβαρή εδώ, χώρα, τι θα γίνει. Εδώ δεν συμφωνώ έτσι. Μαζί σου. Βλέπουμε με μία σφαγή, μία ισοπαίδωση. Έπρεπε να ισοπεδώσουν περισσότερο δεν για να έχουμε είναι ικανοποιημένος ο Παντελής. Έπρεπε να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Τα βλέπουμε. Έπρεπε να μην αφήσουν τίποτα όρθιο για να είναι ευχαριστημένος ο Παντελής. Δεν λέει κανείς αυτό. Δεν λέω αυτό. Την έχουν ισοπεδώσει, λέω. Έτσι κι αλλιώς. Λέω, έχουν ισοπεδώσει. Δεν μπορούν να κάνουν καλά. Όπως καταλαβαίνουμε, αν την είχαν ισοπεδώσει, δεν θα συζητάγαμε τώρα. Δεν θα συζητάγαμε τώρα αν είχε ισοπεδωθεί ότι υπάρχουν έγκλειστοι. Τώρα. Στα ερείπια ένα λεπτό. Τελεία, παιδιά, ένα λεπτό. Και να ξαναπούμε ότι το θέμα είναι να φύγουν οι άμαχοι. Γιατί προπαγάνδα υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Εδώ προέχει να δούμε αν υπάρχει. Είναι αριστερή και δεν είναι αριστερή. Παντελή, ένα λεπτό. Αν υπάρχει έστω και μικρή προοπτική. Θα παρακαλέσω, Άκη. Θα παρακαλέσω όποιος θέλει με επιχειρήματα να αμφισβητήσει κάτι από το ρεπορτάζ μου να το πει. Γιατί παρακολουθώ τη συγκεκριμένη ιστορία του Ουκρανικού εμφυλίου από το 2014. Σωστά. Κάποιοι συνάδελφοι ενεπλάξαν σε αυτή την ιστορία πολύ πρόσφατα. Θα παρακαλέσω λοιπόν λίγο μεγαλύτερο σεβασμό για το τι γνωρίζει ο καθένας για το ρεπορτάζ του και μετά να κάνουμε συζήτηση. Δεν ήταν σε προσωπικό τόνο, Θανάση μου, αυτό που είπε ο Παντελής. Καμία προσωπική κουβέντα για το δικό μου το ρεπορτάζ δεν θα ανεχτώ. Σωστά. Προφανώς. Να προσέχουμε λοιπόν πάρα πολύ οι συνάδελφοι για το τι λένε. Λέω ξεκάθαρα λοιπόν ότι η ομάδα Σπάρτα έχει αριστερή ιδεολογία, γι' αυτό ακριβώς και η συγκεκριμένη περιοχή του Ντονιέτς αυτοονομάστηκε Λαϊκή Δημοκρατία, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που τη δημιούργησαν είχαν ακριβώς σοβιετική κουλτούρα. Από εκεί εμπνεύστηκαν, από εκεί δημιουργήθηκαν, ιδρύθηκαν και είναι και μία από τις λογικές τους. Εντελώς αντιφασιστική. Όποιος δεν το γνωρίζει, ας πέψει να διαβάσει. Είναι άλλη συζήτηση. Τώρα, πάντως καλό είναι γενικά να υπάρχει σεβασμό. Δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Εσύ μπορεί να το υποστηρίζει αυτό. Ότι το λένε αυτοί ότι είναι αριστεροί. Στην πράξη φαίνεται ότι δεν είναι. Μπορείς να το αμφισβητήσεις, Παντελή, με επιχειρήματα. Γνωρίζεις κάτι για τη Σπάρτα. Γνωρίζεις ποιος ήταν ο Μοτορόλα, ας πούμε. Αυτό που βλέπω. Παιδιά, μην τσακωθούμε τώρα για το Μοτορόλα. Μα τώρα είναι δυνατόν. Παντελή. Παρακαλούμε πολύ. Παντελή. Θανάση.